Ωραία. Τι βλέπουμε σήμερα εδώ? Σήμερα έχουμε τους αγώνες αθλοπαιδείας δημοτικών σχολείων του νομού μας, της Κορινθίας. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτούς τους αγώνες έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των δημοτικών σχολείων του νομού μας, τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης. Υπήρχε συμμετοχή, έχουν έρθει σχολεία και από το Δερβαίνη και από το Ξυλόκαστρο, Λουτράκι, Άγιοι Θεόδωροι, Νεμαία, όλα τα σχολεία της Κορίνθου, Κιάτο, Βραχάτη, συμμετέχουν όλα τα σχολεία του νομού μας, όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού μας. Σε ποια αθλήματα διαγωνίζονται? Οι αθλοπαιδείες δημοτικών έχουν 5 αθλήματα, 50 μέτρα κοριτσιών αγοριών, 1000 μέτρα κοριτσιών αγοριών όσον αφορά την αντοχή, άλμα εις μήκος κοριτσιών και αγοριών, άλμα εις ύψος που διεξάγεται τώρα και το ελαστικό μπαλάκι που είναι 200 γραμμάρια. Από αυτά εδώ τα αγωνίσματα, από αυτά εδώ τα πρωταθλήματα, έχουν έρθει και για ομάδες για να μπορέσουν να στελεχθούν? Όχι. Είναι καθαρά αθλοπαιδείες δημοτικών σχολείων. Διεξάγονται τα παιδιά, εδώ έρχονται να συμμετέχουν. Όλα τα παιδιά που συμμετέχουν παίρνουν δίπλωμα συμμετοχής. Μόνο οι 3 πρώτες θέσεις στο κάθε αγώνισμα θα πάρουν μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Και μας ενδιαφέρει κυρίως η συμμετοχή. Είναι αγώνες αθλοπαιδείας. Ναι, τα παιδιά βιωματικά μέσα από αυτή την προσπάθεια μαθαίνουν να αγωνίζονται και να έρχονται σε επαφή με τους συναθλητές τους, να λειτουργούν μέσα στην ευγενή άμυλα και γενικά να καλλιεργείται το ΕΒΑ αγωνίζεστε. Πάντως βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και προπονητές τοπικών ομάδων Στίβου. Οι προπονητές τοπικών ομάδων Στίβου είναι γυμναστές που κατά κύριο λόγο έχουν έρθει με μεγάλη τους τιμή να μας βοηθήσουν σε αυτό το αγώνισμα. Δεν έχει να κάνει με τα παιδιά τους, έχει να κάνει με βοήθεια στην όλη διοργάνωση. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αριθμό πόσα παιδιά διαγωνίστηκαν? Ναι, έχουμε 250 με 280 παιδάκια. Από όλα. Υπήρχε στο κάθε αγώνισμα, κάθε παιδί καταρχήν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε ένα αγώνισμα και κάθε σχολείο μπορούσε να συμμετάσχει με 4 παιδιά στο κάθε αγώνισμα, κάθε σχολείο. Ενδιαφέρον έχει. Πάντως η συμμετοχή των παιδιών. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, τα παιδιά είναι όλα χαρούμενα, υπάρχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα, αυτά. Θα υπάρξει συνέχεια ή σημερινή μέρα? Όχι. Είναι αθλοπαιδείες, είναι μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό για τα δημοτικά του νομού μας.